Επιστημονική απόδειξη για την ιαματική δράση των κρητικών βοτάνων στο κοινό κρυολόγημα και τη γρήπη παρουσίασαν 4 διακεκριμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Ιολογίας. Το κρητικό ιαμα αποτελεί ένα φυτικό προϊόν, το οποίο αποτελεί για εμάς τους ερευνητές ένα αντικείμενο διαρκούς έρευνας και μελέτης με σκοπό να αποκρυπτογραφήσουμε όλες τις ιδιότητές του. Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Ιολογίας μας έδειξαν και τεκμηρίωσαν για πρώτη φορά σε εργαστηριακό επίπεδο την άμεση αντιϊκή δράση έναντι των ιών της γρήπης τύπου Α και τύπου Β. Το κρητικό ιέμα αποτελεί ένα πρώτο παράδειγμα και ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και τις παραγωγικές βιομηχανίες της χώρας. Είναι ένα άθροισμα τριών βοτάνων μέσα σε ελαιόλαδο, σκοτώνει τον ιό της γρήπης, σκοτώνει τον ιό του κοινού κρυολογήματος και εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πρόληψη. Έχουμε τη δυνατότητα να κινούμαστε μέσα στα όρια ασφαλείας, ώστε να μην αποκλίνουμε από την βιολογική δραστικότητα που θέλουμε, όπως στην περίπτωση του κρητικού ιάματος, για παράδειγμα, είναι η καθαρή αντιϊκή δράση. Οι παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές έχουν περάσει από γενιά σε γενιά έως τους σύγχρονους κρητικούς, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται επιστημονικά ο λόγος για τον οποίο όσοι καταναλώνουν συγκεκριμένα ιαματικά βότανα παρουσιάζουν χαμηλές επιπτώσεις κρυολογήματος και γρήπης. Φτάξαμε λοιπόν σήμερα μια εξαιρετική διαδρομή και εμπειρία που μας λέει ότι το κρητικό ιάμα, ναι, αντιπροσωπεύει την ιστορία της Κρήτης, αντιπροσωπεύει την ιστορία της Ελλάδος, έχει την τεκμηρίωση την απαραίτητη που χρειάζεται σαν ένα φυτικό σκεύασμα και πολύ περισσότερο και αν μη τι άλλο ανοίγει σημαντικούς διαδρόμους όχι για την ανάπτυξη καινούργιας επιστημονικής γνώσης και έρευνας αλλά ακόμη και για τη σύζευξη της ελληνικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο και την επένδυση σε καινούργια γνώση και σε καινούργια παραγωγή.